Δεύτερο μέρος της εκπομπής και φυσικά εμείς συνεχίζουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση. Θα αλλάξουμε βαθμό αυτοδιοίκησης. Θα πάμε όμως στην περιφέρεια να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη Κρήτη η ζωή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σπαγκενάκη. Κύριε Ξενάκη, πώς πάει ο αγώνας? Σας ρώτησα και στο διάλειμμα. Τώρα βέβαια φυσικά ρωτάω κάτω από άλλους όρους. Ένας αγώνας ο οποίος δίνεται για την αυτοδιοίκηση και εννοώ γενικά. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ κρίσιμο να δούμε τη σημασία που έχουν οι χαμηλότερες βαθμίδες της διοίκησης, δηλαδή το περιφερειακό και το δημοτικό επίπεδο, και νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο φαίνεται να έχουν και οι πολίτες και οι δημότες σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Νομίζω ότι επειδή είμαστε πια και στην τελική ευθεία, έτσι, μια μισή εβδομάδα πριν από τις εκλογές, έχουν πάρει φωτιά νομίζω και τα μέσα και βεβαίως οι εκδηλώσεις όλων των υποψηφίων και του συνδυασμού μας, έτσι, του κυρίου Αρναουτάκη και των υπολείπων. Νομίζω ότι σε συνδυασμό και με τις ευρωεκλογές συνθέτουν έτσι ένα πολύ ενεργητικό παζλ το οποίο καλούνται οι πολίτες, έτσι, να λύσουν, δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποψηφιότητες από πάρα πολλούς χώρους και πολλές φορές όχι με καθαρό στίγμα. Έτσι. Υπάρχουν ψηφοδέλτια τα οποία έχουν, για να χρησιμοποιήσω και την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα, έχουν μια πολύ συλλεκτικότητα, υπάρχουν πιο καθαρά κομματικά ψηφοδέλτια και υπάρχουν βεβαίως έτσι και παραδοσιακές δυνάμεις οι οποίες λειτουργούν έτσι στο εκάστοτε εκλογικό πλαίσιο. Mm-hmm. Και έχει και η αυτοδιοίκηση τόσο πρώτου όσο και δευτέρου βαθμού πολύ μεγάλες προκλήσεις μπροστά της. Δοκιμάζεται και μάλλον παλεύει λίγο να αποδείξει ότι έχει λόγο ύπαρξης. Και δεν το λέω ξεκινώντας από τους τοπικούς παράγοντες, ενώ ότι από τα κεντρικά προς τα τοπικά έχει δεχτεί μια συμπίεση όλο αυτό. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι και λόγω της κρίσης αλλά και γενικότερα σε διεθνή κλίμακα υπάρχει μια αντίληψη απαξίωσης της πολιτικής. Και αυτό μεταφέρεται κυρίως από το εθνικό επίπεδο στα δύο κατώτερα επίπεδα, το περιφερειακό και το τοπικό. Αυτό δεν μας βοηθάει πολύ, όμως θεωρώ ότι γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι βαθμίδες της αυτοδιοίκησης, οι περιφερειακοί και οι δημοτικές εκλογές βεβαίως, κυρίως όμως οι περιφερειακές, θέλω να πω, γιατί η περιφέρεια ως θεσμός αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις εθνικές, mm-hmm. στις κυβερνητικές, όπως λέμε, πολιτικές του κεντρικού κράτους, που δυστυχώς κρατάει πολλές αρμοδιότητες σε σχέση με αυτές τις οποίες έχουν οι περιφέρειες, για παράδειγμα, της Ισπανίας ή της Ιταλίας, οι οποίες, δεδομένου ότι έχουν περισσότερες αρμοδιότητες και πολύ περισσότερους πόρους, μπορούν και να επιτύχουν περισσότερα πράγματα. Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και μια σύγχυση στους πολίτες για το ποιος έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, την αρμοδιότητα σε πολύ μεγάλα έργα. Έτσι, ακούμε εδώ για τον ΒΟΑΚ, ακούμε έτσι, για τον κάθε του άξιμο. Ναι, είναι μπλεγμένες οι αρμοδιότητες. Βεβαίως, έτσι. Και πολλές φορές πέφτει η ευθύνη ενδεχομένως στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης που δεν έχει την ευθύνη. Έτσι, έχει παρά μόνο την επίβλεψη, για παράδειγμα. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να το δουν οι πολίτες, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιλέξουν και σωστά έτσι, στις επόμενες εκλογές, δεδομένου ότι οι περιφέρειες πια έτσι, έχουν τη δυνατότητα να αντλούν πολύ περισσότερους πόρους από αυτές τους οποίους προσφέρουν το εθνικό πλαίσιο, να το πω εθνικός κορβανάς, που έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένα αυτά τα κονδύλια. Και εκεί νομίζω ότι έγκυται και η δυσκολία των πολιτών έτσι, στο να επιλέξουν τους σωστούς εκπροσώπους έτσι, για να καταφέρουν και περισσότερα για τον τόπο τους. Και επειδή είπατε ότι οι περιφέρειες είναι πάντα πιο κοντά σε αυτό που λέμε κεντρικό κράτος, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και για το κατά πόσο επηρεάζονται από τα κόμματα. Είτε αυτό λέγεται στήριξη, είτε αυτό λέγεται ενδεχομένως καλύτερες σχέσεις ή καλύτερη πρόσβαση. Στο κατά πόσο λοιπόν η περιφέρεια διεκδικεί και αν έρχεται αντιμέτωπη πολλές φορές με το κεντρικό κράτος. Είναι μια κριτική που έχει δεχτεί και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης. Λένε κάποιοι, δεν έσπασε αυγά ο Σταύρος για να γίνουν πράγματα στην Κρήτη, να προχωρήσουν έργα. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, όπως σας είπα και νωρίτερα, το γεγονός ότι για τα πολύ μεγάλα έργα, όπως για παράδειγμα τα έργα υποδομών, την κεντρική ευθύνη την έχει το κράτος, έτσι, το κεντρικό κράτος. Το οποίο δυστυχώς, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα διαχρονικό παράπονο των κριτικών,
δεν έχει επενδύσει, να το πω έτσι, όσα θα έπρεπε στην Κρήτη σε σχέση με αυτό το οποίο η Κρήτη προσφέρει ως ΑΕΠ στο κεντρικό, έτσι, στο συνολικό κορβανά της χώρας. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι το αθηνοκεντρικό κράτος δεν έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες στα αιτήματα των Κριτών, είτε είναι οι βουλευτές, είτε είναι ο περιφερειάρχης, είτε είναι οι δημοτικοί άρχοντες. Με αυτήν την έννοια νομίζω ότι έγκυται πια στις καινούργιες, στις επόμενες δηλαδή διοικήσεις, τόσο των Δήμων όσο και της περιφέρειας, στο να διεκδικήσουν, αν θέλετε, περισσότερα, τα οποία όμως σας είπα ότι έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένα. Δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος περιφερειάρχης θα μπορούσε να έχει πετύχει καλύτερα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο και σίγουρα δεν θα είχε πετύχει στο επίπεδο της Ευρώπης, όπου πρωτοπορεί ο Σταύρος Αρναουτάκης, είναι ίσως η πρώτη περιφέρεια η οποία έχει ιδρύσει γραφείο στις Βρυξέλλες προκειμένου να αντλεί κατευθείαν πόρους και να διασυνδέσει άμεσα τους επιχειρηματίες του τόπου με τις δυνατότητες οι οποίες προσφέρει η κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Με αυτήν την έννοια και με το γεγονός ότι η Περιφέρεια Κρήτης πρωτοπορεί στην υιοθέτηση μιας σειράς από πολιτικών και στρατηγικών που κεντρικό άξονα έχουν τον εξυγχρονισμό και τον εξευρωπαϊσμό της περιφέρειάς μας, όπως για παράδειγμα τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπου η Περιφέρεια Κρήτης είναι από αυτούς που λέμε first movers, δηλαδή από αυτούς που παίρνουν την πρωτοβουλία και έχει ενταχθεί σε ένα κλαμπ χωρών, οι οποίες είναι οι πολύ δυναμικές περιφέρειες της Ευρώπης, που, όπως είναι για παράδειγμα εκείνη των Βάσκων, οι οποίες όμως έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες και αρμοδιότητες από αυτές τις οποίες έχουμε εμείς, διότι δυστυχώς δεν έχει γίνει η αποκέντρωση η οποία οφείλει να γίνει στη χώρα μας για να μπορέσουν και οι περιφέρειες να τα καταφέρουν καλύτερα. Λοιπόν, κάνατε μια αναφορά στο κατά πόσο η περιφέρεια συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να τα συνδέσουμε όμως και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα μου τα απαντήσετε όμως αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Συνεχίζουμε την συζήτηση για λίγο με τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο λοιπόν με το συνδυασμό Κρήτη Ζωή μας του Σταύρου Αρναουτάκη. Και είχαμε μπει στο κομμάτι, κύριε Ξενάκη, το είχατε βάλει και εσείς στο τραπέζι για τη σύνδεση της περιφέρειας με την Ευρώπη. Μάλιστα, υπάρχει και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με το οποίο έχετε ήδη αναπτύξει μια συνεργασία με την περιφέρεια. Και όλο αυτό θέλω λίγο να μας πείτε πού στοχεύει πρακτικά για τον κόσμο, για να καταλάβει τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να δει. Ναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, πρωτοπορεί ο Σταύρος Αρναουτάκης σε αυτό το κομμάτι και γιατί έχει και μια ο ίδιος ευρωπαϊκή πορεία, έχει διατελέσει ευρωβουλευτής, γνωρίζει τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει η Ευρώπη και έτσι έχει δημιουργήσει ένα focal point για όλους τους θεσμούς της Κρήτης, το γραφείο των Βρυξελών, όπου από εκεί μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινή αγορά. Ήδη έχουν συναυθεί κάποιες συμφωνίες με το ΙΤΕ για παράδειγμα ή με το ΕΛΚΕΘΕ που αξιοποιούν αυτή τη δομή, τώρα και εμείς και το Πανεπιστήμιο Κρήτης δηλαδή, προκειμένου να στοχεύσουμε κυρίως σε ένα κρίσιμο κομμάτι για την ανάπτυξη της Κρήτης, αυτό της νεανικής επιχειρηματικότητας. Δηλαδή να μπορούν οι νέοι επιχειρηματίες της Κρήτης να χρησιμοποιούν τις δομές αυτές στις Βρυξέλλες, προκειμένου να έρχονται πιο κοντά στις δυνατότητες οποίες προσφέρει η Ευρώπη. Και η περιφέρεια συνεπικουρεί αυτές τις προσπάθειες. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτύχει πολύ περισσότερα η Κρήτη, χρησιμοποιώντας έτσι και την ευρωπαϊκή σχέση την οποία έχουμε, αλλά κυρίως να χρησιμοποιήσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία είναι, αν θέλετε, το διαμάντι της ανάπτυξης, κατά την άποψη πολλών, το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο, έτσι, το Πολυτεχνείο Σίγουρα. Κρήτης, έχουν πολλά να προσφέρουν και υπάρχουν τομείς πολιτικής όπου δεν γίνεται να μην συμμετάσχουν αυτοί οι φορείς προκειμένου να υλοποιηθούν έτσι, τέτοιου είδους πολιτικές, οι οποίες θα μας φέρουν πολύ ψηλότερα από εκεί που είμαστε σήμερα. Διότι, το ανέφερα και νωρίτερα, αλλά αξίζει να το ξαναπώ, είναι πεπερασμένη η εθνική πόρη. Είμαστε σε μια περίοδο όπου τα εθνικά οικονομικά μας δεν επιτρέπουν έτσι, πολύ μεγάλες επενδύσεις, πολύ μεγάλες, αν θέλετε, δράσεις για τις υποδομές, για παράδειγμα. Και νομίζω ότι εκεί η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά με στρατηγικές συμπράξεις, με διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες θα έχουν ένα διαπεριφερειακό χαρακτήρα, προκειμένου να υποφεληθούν όλοι
Έτσι, γιατί δεν έχει σημασία μόνο να ενισχύσουμε έναν τομέα, όπως για παράδειγμα τον τουρισμό που το κάνει ήδη πάρα πολύ καλά. Νομίζω έχει σημασία να μπορέσουν και άλλες περιοχές, αυτές που είναι κυρίως στην ενδοχώρα της Κρήτης, η ορεινή Όγκη για παράδειγμα, να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες οι οποίες δίνονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω η τεχνογνωσία αυτή υπάρχει. Έτσι. Η τεχνογνωσία υπάρχει, με τι άλλο έπεται και εσείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία είναι διαμάντια. Και επειδή είστε και καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έρχεστε σε καθημερινή επαφή και με νέους ανθρώπους. Νέοι οι οποίοι αναζητούν διεξόδους, είτε μέσω των σπουδών, συνέχιση σπουδών στο εξωτερικό, είτε απευθείας με αναζήτηση εργασίας. Είναι αυτό το οποίο μας περιγράψατε πριν από λίγο και είναι ανάγχωμα σε αυτό που λέμε brain drain, τουλάχιστον στο αναγκαστικό. Γιατί αν κάποιος θέλει να φύγει ούτως ή άλλως να σπουδάσει, να εργαστεί στο εξωτερικό, δεν είναι κακό. Όχι, αλλά αυτός που εξαναγκάζεται να το κάνει. Ακριβώς. Ένας από τους βασικούς άξονες ανάπτυξης που ήδη η περιφέρεια Κρήτης έχει υιοθετήσει είναι η γαλάζια ανάπτυξη. Αυτή η οποία δίνει έμφαση στην τοπικότητα, δηλαδή στην αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής, κυρίως όμως στο επίπεδο των ανθρώπων, το κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή, όπως λέμε. Εκεί νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια να ενισχύσουμε τους νέους, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές δράσεις, οι οποίες θα είναι καινοτόμες και οι οποίες θα μπορούν να είναι και ανταγωνιστικές στον παγκοσμιοποιημένο ανταγωνισμό, ο οποίος είναι μια πραγματικότητα, είτε το θέλουμε είτε όχι, και εκεί θα πρέπει έτσι να παλέψουμε για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον και για τα παιδιά μας. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχουν και άλλες δράσεις οι οποίες αφορούν τους νέους και οι οποίες είναι στον προγραμματισμό και στη συζήτησή μας για την επόμενη περίοδο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, όπως για παράδειγμα ένας περιφερειακός οργανισμός υποτροφιών, ώστε να μπορούν και οι νέοι της Κρήτης, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν υπάρχουν αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα ή διδακτορικά προγράμματα στην Ελλάδα, να μπορέσουν να φύγουν στο εξωτερικό, να αποκτήσουν την τεχνογνωσία και να επιστρέψουν ώστε να προσφέρουν πρόσθετη αξία έτσι στον τόπο τους. Και άλλες ιδέες οι οποίες νομίζω αφορούν τους νέους. Υπάρχει μια, αν θέλετε, βαριά ατζέντα για τους νέους, οι οποίοι νομίζω ότι είναι οι πιο ρηγμένοι από αυτήν την κρίση, την πολυεπίπεδη κρίση που περνάει η χώρα μας. Και η περιφέρεια μπορεί να κάνει πολλά για αυτούς. Εγώ χαίρομαι να ακούω ότι υπάρχει βαριά ατζέντα για τους νέους και να μην τους χρησιμοποιούμε στην πολιτική συζήτηση μόνο ως οι νέοι πρέπει να ψηφίσουν, οι νέοι πρέπει να ακούσουν, οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν. Εδώ, πολιτικές, τι κάνουμε για τους νέους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά.